Λοιπόν, έχουμε θεματάρα. Ο τίτλος είναι «Φιλία ή λυκοφιλία». Αγαπητή κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σας. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Σας συγχαίρω για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Είναι μια κυρία που γράφει την επιστολή, η οποία νομίζουν είναι λίγο νεαρότερη από μένα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Θέλω να κάνετε ένα vlog για τη φιλία. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει μια παρέα τριών ατόμων η οποία είναι γύρω στα 40, άρα καλά λέω ότι είναι νεότεροι από εμένα, και μια από τις τρεις επιδιώκει να βγάζει την άλλη εκτός παρέας. Επιδιώκει συγκεκριμένα να μαθαίνει τα μυστικά της καθεμιάς και μετά θυμώνει αν διαπιστώσει ότι μίλησες ή επικοινώνησες με την άλλη. Το λεγόμενο triangulation αυτό το πράγμα, ο τριγωνισμός. Κατάντησα να φοβάμαι τη σκιά της. Όχι τη σκιά σου, τη σκιά της. Πολύ πιο δυνατή δήλωση. Κατάντησα να φοβάμαι τη σκιά τη. Αποφάσισα να μην πολύ έχω επαφές μαζί της και μόνο αν με καλούν να πηγαίνω σε αυτή την παρέα. Το αποκορύφωμα, όταν βρεθήκαμε σε μια σύναξη, μου είπε για παράδειγμα ότι δεν θα πάει παρακάτω, δηλαδή στο επόμενο στέκι που θα πηγαίναμε, και με παρότρινε να με συνοδεύσει στο αυτοκίνητο για να φύγω από τη μέση. Και μετά η ίδια πήγε παρακάτω Mm, θεά. Αφού εγώ δεν θα πήγαινα παρακάτω, τι την ενοχλούσε η παρουσία Ποιο το προβλημάτισε αν εγώ πήγαινα παρακάτω, αν πήγαινα κι εγώ. Θα σου πω εγώ ποιον το προβλημάτισε, νομίζω ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη, θα υποθέσω, μια υπόθεση θα κάνω. Το διαπιστώνω αυτό με μεγάλη μου λύπη, διότι την καλούσα στο σπίτι μου, στι οικογενειακέ γιορτέ, τη φέρθηκα με τον καλύτερο τρόπο. Άμα αγάπη μου, αν ήταν να μα φέρονταν με τον καλύτερο τρόπο, όσοι του φέρθηκα με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα είχαμε αυτό το κανάλι εδώ πέρα να συζητάμε πράγματα. Αν έχετε την καλοσύνη, κάντε ένα βιντεάκι για αυτό το θέμα και βοηθήστε με να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου πού πρέπει να κατατάξω αυτό το πρόσωπο και ποια θα πρέπει να είναι η σχέση μου μαζί του από τώρα και στο εξή. Να σα πω ότι δεν τη έδειξα αρνητικά συναισθήματα και κάνω πω δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα, 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 πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, η γνωστή ιστορία, τρεις γυναίκες να κάνουν παρέα και η μία από τις τρεις γυναίκες να θέλει να είναι η βασίλισσα της παρέας των τριών γυναικών, αλλά να είναι και το κέντρο της προσοχής των εξόδων, στις εξόδους. Δεν μας γράφεις περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι είστε όλες ελεύθερες ή για να βγαίνετε γυναίκες έξω μόνες και υποθέτω ότι είστε είτε διαζευγμένες είτε ελεύθερες. Μήπως εκεί που βγαίνετε υπάρχουν και άνδρες σε κοινή παρέα ή εκεί που θα πάτε υπάρχουν και κάποιοι άνδρες. Σκέφτομαι ότι ίσως να έχει βάλει κάποιον άνδρα στο μάτι, ο οποίος μπορεί αυτή να νομίζει πως σε γουστάρει εσένα και σου λέει αν έρθει και αυτή παρακάτω που θα πάμε να διασκεδάσουμε, δεν εγώ, στο after που θα πάμε, στο γλέντι μετά, μπορεί να το συναντήσει αν, έρθει και αν πας εσύ, ότι αυτή μπορεί να μην έχει τόση πολύ ευκαιρία να το γοητεύσει παρά να είσαι εσύ μπροστά. Όπω και να έχει όμω αυτό το σκεπτικό, που δεν είμαστε σίγουροι είναι αυτό το σκεπτικό που έχει, δεν είναι υγιέ σκεπτικό. Ούτε επίση είναι ένδειξη αληθινή φιλία το να είναι τρει γυναίκε μαζί και να κάνουν παρέα και η μια από τι τρει να προσπαθεί να προσετερίζεται και τη μια και την άλλη, αλλά να θέλει άλλε δύο να μην κάνουν ιδιαίτερη παρέα μεταξύ του. Αυτό δεν είναι υγιέ σημάδι. Το γεγονό ότι εσύ τη έδειξε εμπιστοσύνη, το γεγονό ότι εσύ την κάλεσε στο σπίτι σου, ότι τη άνοιξε στο σπιτικό σου, ότι τη έδειξε αγάπη, και αυτή αντιδρά με τέτοιο τρόπο, δείχνει ακριβώ το χαρακτήρα τη. Και το πώ ή πόσο αξιόπιστη είναι για να κάνει παρέα μαζί της ή να την εμπιστεύεσαι. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον δεν πρόκειται για φιλία χρόνων βαθιά. Πρέπει να, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι παρέα που έχει δημιουργηθεί, ίσω και κάποιο λόγο κάποιων συνθήκων. Αυτά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, μια, μια, γυναίκα μπορεί να είναι πολλά χρόνια παντρεμένη, να χωρίσει και όταν χωρίσει πλέον να, να, να αλλάξει ο κύκλο τη αναγκαστικά και να κάνει παρέα με άλλε γυναίκε, οι οποίε επίση είναι πρόσφατα ή από παλαιότερα διαζευγμένες, ε, μπορεί να μετακομίσει μια γυναίκα και να αλλάξει παρέα, να αλλάξει δουλειά. Δεν, δε, από, γράφεις, δεν, από όσα μου γράφεις δεν καταλαβαίνω να είναι κάποια καλή σου φίλη, στενή σου φίλη, μια γυναίκα που να είναι πολύ καιρό, πολλά χρόνια μέσα στη ζωή σου με την οποία να έχεις την οικειότητα να μπορείς να συζητήσεις πιο βαθιά θέματα. Ή ακόμη κι αν είναι πολλά χρόνια μέσα στη ζωή σου, μπορεί η συμβολή της στη ζωή σου να είναι επιφανειακή. Ε, θεωρώ ότι στην ηλικία που βρισκόμαστε από τα 40 και πάνω, να μην σας πω και από νεότερες ηλικίες, δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε χρόνο και ενέργεια για ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν δείξει και μας έχουν αποδείξει ότι δεν είναι άξιοι της αγάπης και της φιλίας μας. Λες ότι δεν της έχεις πει τίποτα και δεν της έχεις δείξει τη δυσαρεσκιά σου. Ίσως να μην χρειάζεται να το κάνεις. Εκτός και αν επιμένει αυτή η γυναίκα να κάνετε παρέα. Αν επιμένει μπορεί να χρειαστεί να της πεις Ξέρεις έγινε αυτό και αυτό και αυτό που δεν μου άρεσαν α, όταν βγήκαμε την τάδε φορά και την άλλη φορά και την άλλη φορά, οπότε γι' αυτό προτιμώ να μην κάνουμε παρέα. Από τη στιγμή όμω που δεν είναι σημαντικό πρόσωπο για σένα, από τη στιγμή που δεν είναι ξέρω, η σου φίλη, από τη στιγμή που δεν είναι ένα πρόσωπο που είσαι υποχρεωμένη να αρχίσει σε επαφή μαζί του, δεν χρειάζεται να δώσει και ιδιαίτερε εξηγήσει. Και εδώ μου δίνει και την πάσα να δώσω κάποιε συμβουλέ για τι γυναικεί φιλίε. Εμεί οι γυναίκε είμαστε υπέροχα πλάσματα. Όπω και οι άνδρες είναι υπέροχα πλάσματα, βέβαια. Οι γυναίκε έχουν έτσι μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκφραζόμαστε συναισθηματικά, την οποία την έχουμε και από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, οι γυναίκε που είμαστε τώρα γύρω στα 40, έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι είναι εντάξει η γυναίκα να κλαίει, είναι εντάξει η γυναίκα να λέει τα προβλήματά τη, είναι εντάξει η γυναίκα να ενθουσιάζεται, είναι εντάξει η γυναίκα να εκφράζεται συναισθηματικά το φίλο μας, το γυναικείο φίλο και μιλώ πάλι για την ηλικία που είναι κοντά στη δική μου ηλικία και που το γνωρίζω σε μια κοινωνία όπως την Ελλαδική, την Κυπριακή που μοιάζουν πολύ, έχουμε την ικανότητα να, να γνωριζόμαστε εύκολα, δηλαδή οι περισσότερες από εμά να κοινωνικοποιούμαστε, να δημιουργούμε νέες γνωριμίες, να κάνουμε παρέα με γυναίκες που γνωρίζουμε στη δουλειά μας, στο οικογενειακό μας περιβάλλον ίσως κλπ. Δεν είναι δύσκολο για μας να κάνουμε παρέα. Είναι δύσκολο όμως να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε βαθιές υγιείς φιλίες. Είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί ε, και μιλάω για τις γυναίκες τώρα ειδικά επειδή το ερώτημα που έχει στείλει έχει, έχει να κάνει με τις γυναίκες. Ε, πολλές γυναίκες παρατηρούν στη ζωή τους ότι έχουν φίλες οι οποίες δεν είναι αγαπητικές προς αυτές. Οι φιλίες είναι συμφεροντολογικές αρκετές αρκετές φιλίες είναι ευκαιριακέ. Είναι η φίλη με την οποία θα βγούμε να πάμε κλαπ, η άλλη είναι η φίλη με την οποία θα πάμε για καφέ, η άλλη είναι η φίλη με την οποία θα πάμε για γυμναστική, η άλλη είναι η φίλη με την οποία θα ασχοληθούμε με το τάδε πράγμα. Αρκετοί άνθρωποι και αρκετέ γυναίκε χρησιμοποιούν τι φιλίε του χρησιμοθυρικά. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε τι φιλίε μα προ όφελο μα, Αντιθέτω, όλε οι σχέσει είναι ανταποδοτικέ και ειδικά οι φιλικέ σχέσει είναι καλό να είναι ανταποδοτικέ, δηλαδή να δίνει και να παίρνει. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται χρησιμοθυρικά από τη μία πλευρά, σημαίνει ότι έχει κάποια πρόσωπα τα οποία εκμεταλλεύονται τη φιλία με κάποιου άλλου ανθρώπου μόνο για να παίρνουν πράγματα και δεν είναι διατηθειμένοι να δώσουν. Αυτό χαλάει την ισορροπία μα. Χαλάει τη συναισθηματική και ενεργειακή μα ισορροπία, θα έλεγαν κάποιοι μη ψυχολόγοι. Ε, χαλάει χαλάει το ισοζύγιο. Εάν δίνεις μόνο και δεν παίρνει, τότε χαλιέσαι. Δεν σου κάνει καλό η φιλία, σου κάνει κακό. Επίσης, αν μέσα στη φιλία γίνονται πράγματα τα οποία κοροϊδεύουν την νοημοσύνη σου, ε, γιατί αυτό που έχεις περιγράψει με το ότι ήθελε να σε πάρει το αυτοκίνητο, να είναι σίγουρη πως θα φύγεις και δεν θα πας παρακάτω και είπε ψέματα αυτή πως δεν θα πάει παρακάτω ενώ θα πήγαινε, ή, και εκ των υστέρων το έμαθες πως θα πήγαινε ούτως ή άλλος, είναι κάτι με το οποίο μπέζεται η νοημοσύνη σου, δεν είναι. Εάν παραμένουμε σε τέτοιε φιλίε που εμπέζεται η νοημοσύνη μα, τότε χαλάμε και τη σχέση μα με τον εαυτό μα και δεν νιώθουμε καλά. Και γι' αυτό αυτέ οι φιλίε ονομάζονται λυκοφιλίε. Ε, οι λυκοφιλίε είναι εκείνε οι φιλίε τι οποίε ένα πρόσωπο παρουσιάζεται ω φίλα προ κείμενο προ εμά, ότι είναι φίλη μα, ότι μα αγαπάει, ότι απολαμβάνει την παρέα μαζί μα, ενώ στην πραγματικότητα δεν νιώθει φιλικά συναισθήματα. Μπορεί να νιώθει αρνητικά συναισθήματα και η ζήλια είναι αρνητικό συνέστημα και ο φθόνος είναι αρνητικό συνέστημα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να θέλει να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους και να σε βλέπει ως αντικείμενο, να μην σε βλέπει ως άνθρωπο. Α χρησιμοποιήσω αυτή τη γυναίκα για να επιτύχω τον τάδε στόχο, όπω χρησιμοποιώ μια άλλη γυναίκα για να επιτύχω ένα άλλο, σκο... ένα άλλο στόχο κλπ. Δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι σεβαστικό προς τον εαυτό μας να παραμένουμε σε φιλίες οι οποίες δεν είναι γνήσιες φιλίες. Και οι γνήσιες φιλίες και οι ανταποδοτικές φιλίες είναι... Οι γνήσιες φιλίες και ε, οι βαθιές φιλίες είναι ανταποδοτικές και ειλικρινείς. Η πραγματική σου φίλη, η αληθινή σου φίλη θα έρθει να σου πει «Ξέρεις, έκανα λάθος». Έκανα λάθο που σου μίλησα απότομα, συγγνώμη. Ή αν πα να πει, μα γιατί έκανε αυτό το πράγμα, θα καθίσει, θα σε βγάλει τρελή και θα καθίσει να συζητήσει μαζί σου και να σου εξηγήσει τι, πώ και γιατί. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχουμε υγιεί, ζωντανέ, ρωμαλέ φιλίε, ούτε μεταξύ γυναικών, ίσω και Μεταξύ ανδρών είναι δύσκολο να υπάρξουν. Συνήθω λέμε ότι οι άνδρε έχουν πιο καλέ φίλε από ότι οι γυναίκε. Θα έλεγα ότι ο λόγο είναι γιατί οι άνδρε συνήθω δεν ασχολούνται τόσο πολύ με του άλλου, όσο με τον εαυτό του. Δεν έχουν αυτή την εξωστρέφεια, οι περισσότεροι άνδρε, αυτή την εξωστρέφεια που ίσω έχουμε οι περισσότερε γυναίκε. Όμω, ακόμη και οι ανδρικέ φιλίε χρειάζονται, χρειάζονται καλλιέργεια και χρειάζονται. Στο κομμάτι τη ειλικρινή και υγιού επικοινωνία και τη πλήρου επικοινωνία. Γιατί όσο λιγότερο επικοινωνούμε με του άλλου ανθρώπου, τόσο λιγότερο συνδεόμαστε και τόσο, τόσο περισσότερα χάνουμε από την εμπειρία των uh, meaningful connections. Σα έχω αναφέρει πολλέ φορέ τη μελέτη του Χάρβαρτ με, ή αλλιώ τη, τη, τη μελέτη τη ευτυχία, η οποία της ευτυχια η καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που δίνει την ευτυχία στον άνθρωπο δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε τα πολλά υλικά αγαθά, αλλά οι νοηματοδοτημένες συνδέσεις, οι βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις, meaningful connections και οι φιλίες μπορούν να γίνουν βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις. Το χέρι μας είναι όχι μία φιλία που είναι ελικοφιλία να την μετατρέψουμε σε βαθιά αληθινή σύνδεση, αλλά να αποχωρήσουμε από μία φιλία που δεν μας εκφράζει και να ανοίξουμε τον δρόμο για να έρθουν στη ζωή μας φιλίες με ανθρώπους, πνευματικού πνευματικούς που να έχουν τη διάθεση να έχουν νοηματοδοτημένες σχέσεις μαζί μας. Εύχομαι σε όλους μας να μπορούμε να έχουμε meaningful connections, συνδέσεις γεμάτες νόημα με ανθρώπους αγαπητικούς, να έχουμε αληθινές φιλίες που να θρέφουν την ψυχή μας, γιατί μια αληθινή φίλη για πραγματική φιλία δεν θα βάλει τίποτα πάνω από τη φιλία. Και αν πραγματικά ε, γουστάρει κάποιον άντρα αυτή η φίλη και το κάνει αυτό ή έχει οτιδήποτε άλλο, θα σκεφτεί και τη φίλη τη. Δεν θα είναι εγώ είμαι ένα μικρό μωρό και θέλω αυτό και θα το πάρω πάση θυσία. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μπορούμε να είμαστε πνευματικότεροι. Μπορούμε να έχουμε βαθύτερε πνευματικέ συνδέσει. Σας στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι όλοι μα να μπορούμε να βιώνουμε αυτό το κομμάτι τη ευτυχία. Των βαθιών ανθρώπινων συνδέσεων, που στο κομμάτι τη φιλία είναι λίγο περισσότερο στο χέρι μα από ότι στο κομμάτι του έρωτα ή της οικογένειας για να το επιτύχουμε. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στο να έχουμε υγιεί φιλίε.